Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι γνωστοί και σας ευχαριστούμε πάντοτε για αυτά που μας στέλνετε για, τις, για αυτά που μας λέτε κλπ Έχουμε λοιπόν ένα θέμα σήμερα πάρα πολύ δύσκολο ακανθόδες που αφορά όλες τις ηλικίε, αλλά κυρίως την παιδική ηλικία. Ξέρουμε ότι τα σχολικά αναγνώσματα στο σχολείο δεν είναι και τόσο σπουδαία. Μην πω το αντίθετο, ότι είναι ακατάλληλα τελείως για τα παιδιά που τα διαβάζουν. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσέξουμε σε αυτό το θέμα, για το πώς χειρίζονται οι κυβερνήσεις το θέμα της ε, εκπαιδεύσεως των νέων ανθρώπων. Ακούσαμε τη λέξη ΛΟΑΤΙ. Εγώ δεν ήξερα στην αρχή τι σημαίνει ΛΟΑΤΙ. Νόμιζα ότι σημαίνει κάποια φυλή Ινδιάνων. Μετά πληροφορήθηκα ότι αυτό το πράγμα είναι ένας κωδικός. Κάθε γράμμα σημαίνει και μια κατηγορία ανθρώπων. Lesbians. Να το δούμε από μέσα πώς το γράφει στο αγγλικό κείμενο που μας στείλανε. Ναι, είναι κάποιες κοινότητες λέει. Lesbians, gay, bisexual, transsexual, και λοιπά και κάνει τη λέξη ΛΟΑΤΙ. Η χρήση από το 1990 ως όρου είναι μια προσαρμογή των αρχικών LGB που κατέστησε τον όρο γκέι όσον αφορά την γκέι κοινότητα. Λοιπόν, έχουμε τον οργανισμό, τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας, τον ποι ο οποίος έστειλε έγγραφα και παρουσιάζει τρία μοντέλα σεξουαλικής αγωγής. Τρία μοντέλα. Ε, το έγγραφο αυτό συνηγορεί υπέρ της πιο προοδευτικής προσέγγισης στην οποία αναφέρει ως τύπο 3 ολιστική σεξουαλική αγωγή χαρακτηρίζοντας την ως πηγή επιστημονικής ορθής και χωρίς προκαταλήψεις πληροφόρησης πάνω σε όλες τις μορφές σεξουαλικότητας. Ε, θα συμφωνούσαμε για την πληροφόρηση αυτή, εάν τα παιδιά ήταν όριμα σε οριμότερη φάση, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η σεξουαλικότητα. Αλλά όταν το παιδί είναι μικρό, 4, 5, 6, 7 χρόνο, δεν μπορεί να κατανοήσει πράγματα τα οποία ούτε αισθάνεται, ούτε είναι τη ηλικία του να τα το πούμε. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ, εκείνοι οι οποίοι είναι ευθύνοντες στο θέμα αυτό να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι σημασία έχουν όλα αυτά στην εκπαίδευση και πώς θα συμπεριφερθούν σε ανθρώπους που δεν έχουν κατανόηση πραγμάτων. Το τρίτο φίλο λοιπόν είναι ο καθένας που ξέρει εκείνο που δεν μπορεί να εννοήσει ένας άνθρωπος όταν γνωρίζει πως ο Θεός έφτιαξε δύο φύλλα. Δεν ήξεραν οι αρχαίοι ότι υπάρχει και τρίτο φύλλο και τέταρτο. Είχαν νομοθετήσει για αυτά. Ναι. Είχαν ξεχωρίσει αυτό το τρίτο φύλλο και το είχαν ονομάσει όλας εδώ, το έλεγαν το τρίτο αυτό φύλλο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μας ανησυχούν βαθιά, διότι παίρνουμε κακά πρότυπα από χώρες της Ευρώπης και αγνοούμε άλλες χώρες οι οποίες παίρνουν πολύ καλύτερα πρότυπα από αυτά που θέλουμε να βάλουμε εμείς τα παιδιά. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι άλλαξε στο ρυθμό της ανάπτυξης ενός ανθρώπου. Ο ρυθμός ανάπτυξης ανθρώπου είναι ο ίδιος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη, αρσενικό και θηλυκό. Εμείς θέλουμε να γίνουμε εχθροί του ανθρώπου, εμείς θέλουμε να γίνουμε εχθροί του Θεού και να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά τα οποία οφείλουμε να ξέρουμε και να πράττουμε. Θέλουμε να γινόμαστε εχθροί του ανθρώπου, να παραβαίνουμε τι εντολέ του Θεού. Δεν ξέρουμε ότι παραβαίνοντα τι εντολέ του Θεού γινόμαστε εχθροί του Θεού, δηλαδή γινόμαστε ο πατή του Αντιχρίστου. Και το χειρότερο, παραβάτε τι εντολέ του Θεού γιατί δηλητηριάζουμε ψυχές. Ο Θεός λέει να μιλάμε στους ανθρώπους και ειδικά το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής λέει να έχουμε σχέσεις με τους ανθρώπους φιλικές και να τους λέμε τις αλήθειες. Πώς είπατε? Ναι, να τους λέμε τις αλήθειες αυτές που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο και είναι η λόγια του Χριστού. Τι λέει ο Χριστό λοιπόν. Ο Χριστός λέει, αν το κοιτάξουμε κατά πρόσωπο, λέει να αγαπάτε του ανθρώπου και πρωτίστω το Θεό. Και να διαδίδετε το όνομά μου στον κόσμο. Να ομολογείτε έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογία Χριστού λοιπόν πρέπει να κάνουμε, από αυτά τα οποία ξέρουμε για το Χριστό, για τη ζωή Του και για το έργο Του και για το τι έκανε στη γη όταν ήρθε ο Χριστός. Αντ' αυτού, εμείς κάνουμε αλήθειες κινήσεις. Και είναι λυπηρό να βλέπουμε κρατικούς λειτουργούς να συμφωνούν με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμφωνούν. Ναι, πρόκειται περί μιας συντονισμένης ενέργειας εκ μέρους της Αμερικής και της Ευρώπης να αλλάξει ακόμα και το φύλλο του ανθρώπου. Είναι φοβερό να το αντιληφθεί κανείς αυτό, γιατί όπως είπαμε δηλητριάζουμε τις νέες ψυχές και μάλιστα με νόμους. με νόμους, ψηφισμένους νόμους από κοινοβούλια. Αυτή λοιπόν είναι μια χιδέα και ανίερη προπαγάνδα περί τριών ή τεσσάρων ή πέντε φίλων. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά θέλουν να τα δημιουργήσουν τεχνιέντος για κάποιους λόγους που ξέρουν αυτοί, είτε οικονομικούς είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν τους ακολουθούμε, δεν τους πιστεύουμε. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Εμείς ξέρουμε πατροπαράδοτα ότι δύο φύλλα υπάρχουν. Άρσεν και θήλυε επίησε αυτούς στον Παράδεισο. Πρώτα έφτιαξε τον Αδάμ και σαν σύντροφο του Αδάμ έφτιαξε και την Έβα. Επίησε λέει ο Θεός τον άνθρωπο. Το ρήμα επίση σημαίνει φτιάχνω κατασκευάζουν. Είμαστε κατασκευές του Θεού. Αξίζει όμως αυτές οι κατασκευές να αρνούνται τον ίδιο τον ποιητή και κατασκευαστή τους. Θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Αξίζει αυτή η διάθεση που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εισάγουν πράγματα τα οποία είναι άνω ποταμών. Και αυτό το τρίτο φύλλο μπορεί να φιλοξενεί στο σπίτι του και ένα μικρό παιδί. Σαν οικότροφο, σαν ένα παιδί του. Πότε αυτό έγινε ανεκτό και, ανεκτό και από ποια κοινωνία έγινε ανεκτό. Τα παιδιά πηγαίναν σε σταθμούς, πηγαίναν σε αρφανοτροφία, Φανεράμε με την περίθαλψη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν ειδικοί. Τι γίνονται σε αυτά τα σπίτια με τα παιδιά αυτά. Ερωτήματα στα οποία ποιο, ποιος θα μας απαντήσει. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν αυτά τα τσιτάτα του τρίτου και τέταρτου και πέμπτου φίλου. Αν το έκαναν από γνήσια αγάπη αυτοί που λένε πως θα φιλοξενήσουν παιδιά δεν θα ήταν καλύτερα να πάνε αυτοί και με αυτο, αυτοθυσιαστική διάθεση να βοηθήσουν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις στα Η να υπάρχει ειδικό συμφέρον. Φοβάμαι πολύ πως όλα αυτά είναι μια παγίδα κοινωνική στην οποία πρέπει να σταθούμε μενούν καθαρό και με βούληση να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Το παιδί αυτό που θα μεγαλώσει μια οικογένεια, θα είναι ίσως αξέρεση ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Διότι πόσα παιδιά μπορεί να φιλοξενήσει ένα σπίτι με δύο ή δύο φίλου γονείς. Λοιπόν, τι θέλουνε στα άλλα παιδιά ότι εγώ έχω, δύο θείου που με μεγαλώνουν, οι δύο θείε. Ή έχω πατέρα και μάνα από το ίδιο φίλο. Είμαστε συντηρητικοί, είμαστε παράλογοι εμείς που λέμε αυτά. Αν θέλουν να μας παρουσιάσουν έτσι, ας μας παρουσιάσουν. Εμείς κάνουμε μια ολογία, μομολογία πίστεως και ομολογία ε, κοινή αποδοχή από όλου του αιώνε και όλους του σοβαρού ανθρώπου. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι του κόσμου θα αντιδρούσαν, αν ζούσαν και αυτοί σήμερα, σε αυτήν την παράλογη εκστρατεία. Ο άνθρωπο γεννιέται από μάνα και πατέρα και αυτή είναι η πραγματική του γονή. Και τους χρειάζεται και τους δύο για να έχει σωστή ψυχοσωματική ισορροπία. Καμιά φορά δεν το πετυχαίνει η οικογένεια με δύο κανονικού γονεί να έχει το παιδί καλή ψυχοσωματική ε, ισορροπία. Πώ θα το πετύχει όταν έχει άλλους γονείς, άλλου γονεί, άλλου είδου γονεί, και αν λείψει ένα από του δύο, πολλέ φορέ και εμένα μου έχει τύχει σε μεγάλου ανθρώπου, φίλου, συγγενεί, να μην μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πράγμα. Το ότι δεν είχαν πατέρα στη ζωή του ή δεν είχαν μητέρα στη ζωή τους. Είναι ένα ψυχικό τραύμα που δεν φεύγει ποτέ. Είναι ένα παντοτινό ψυχικό τραύμα, δεν έχει ένα γονέα κανονικό ο άνθρωπος. Όχι για κοινωνικούς λόγους. Δεν το κάνουν επειδή φαίνονται παράτεροι στην κοινωνία όταν έχουν ένα γονέα. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, να πεθάνει ένας από τους γονείς όταν είναι μικρή. Αλλά το κάνουν από από αυτό που βγαίνει μέσα από την, από την ψυχή του, δηλαδή ότι γιατί εγώ δεν είχα και τον άλλο πατέ, και τον άλλο γονιό μου ή τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Τώρα αυτό το τραύμα θα γίνεται με νόμους. Θα απαγορεύουμε σε παιδιά να έχουν δύο γονείς μάνα και πατέρα. Το συνέστημα αυτό το κουβαλάει ο άνθρωπος όλη τη ζωή όπως το ένιωσε και το ομολογεί. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Στην περίπτωση των δύο γονέων του ίδιου φίλου, αυτό θα είναι διπλάσιο. Ούτε θα, μάρια να θα υπάρχει, ούτε δεσμοί αίματος θα υπάρχουν μεταξύ των προσώπων και θα είναι μια διπλή ορφάνια. Βεβαίως, δύο άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν να ζήσουν σε ένα σπίτι και να κάνουν τη ζωή που θέλουν. Δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Δεν μισούμε καμιά κοινωνική ομάδα, ίσα ίσα, που προσπαθούμε, τους βλέπουμε σαν θύματα μερικές φορές και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ο Χριστός μας απαγορεύει να μισούμε κάποιον επειδή ανήκει σε μια διαφορετική ομάδα από εμά. Ο Χριστός συγχώρεσε ένα δολοφόνο και μάλιστα επειδή στα λίγα λεφτά τη ώρα εκείνης είπε αυτά τα σπουδαία λόγια «Κύριε Θεέ, θυμίσουμε και εμένα όταν έρθει ο Βασιλείος». Και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο αν πούμε ότι αυτός επειδή είναι κουτσός, ή επειδή είναι χαζός, ή επειδή είναι ξένος, ή επειδή έχει μια αναπηρία, ή επειδή συναγελάζεται μόνο με άνδρες ή μόνο με γυναίκες, θα πρέπει να το ανεμιστούμε. Όχι βεβαίω. Αλλά δεν πρέπει να μα λείψει όμω η λογική ποιο είναι εκείνο που θα μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία σωστά και να μην δημιουργήσει αναπηρίε σε ανθρώπου. Διότι αυτό είναι άλλη τάξη πράγμα. Άλλη τάξη πράγμα είναι το ένα και άλλη τάξη πράγμα είναι το άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Οικογένεια. Για πέστε μου σας παρακαλώ, εσείς που γνωρίζετε τη γλώσσα καλά, η λέξη οικογένεια αποτελείται από δύο άλλε λέξει. Είναι σύνθετη. Από τον οίκο, που σημαίνει σπίτι, και γενιά, που σημαίνει οικογένεια. Οίκο και γενιά. Μα δεν μπορούν να αφήσουν γενιά δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι του ίδιου φύλου, δεν μπορούν να αναπαραχθούν αυτοί. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν εμείς λέμε τον όρο οικογένεια, όταν δεν υπάρχει η γενιά μέσα στη λέξη οικογένεια. Παρακαλώ όλα αυτά να τα σκεφτούμε καλά και να μην παρασυρώμεθα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις ε, ε, λάθος εντυπώσεις κατά μας. Η λέξη οικογένεια λοιπόν. Στη συνέχεια, θα πούμε ότι είναι φανερό να νομοθετούμε πάνω σε υγιείς βάσεις. Ε, να μην οθεύουμε το γένος, δείτε είναι η βάση της αναπαραγωγής του κόσμου. Εδώ και σαν γιατροί αντιταχθήκαμε τότε στα παιδιά του Σολίνα που λέγονταν. Δηλαδή να γίνονται εύκολα, πολύ εύκολα, εξωσωματικές α, Είναι πολύ δύσκολο αγαπητοί φίλοι, και το έχουμε δει και στις κλινικές αυτό, να αντικαταστήσεις το φυσικό τρόπο αναπαραγωγής. Παίρνοντα οάρια από τον έναν και πηγαίνοντα στον άλλον, αυτά τα οάρια δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Γιατί κακώ μπορεί να, ε, 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 να υφίστανται κατά τη στιγμή αυτή που γίνονται μεταφορές ή σε άλλο σώμα. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό όταν η γυναίκα, η ξένη που γέννησε, ζητάει το παιδί και έχει δικαίωμα πάνω στο παιδί, παρόλο που έχει υπογράψει ότι το παιδί θα δοθεί σε άλλους και δημιουργούνται τέτοια τραγεραφικά ζητήματα. Γιατί, Γιατί πάει να επέβουμε στο φυσικό και δημιουργουνται τετοια τραγεραφικα ζητηματα γιατι πανε να επεβουμε στο φυσικο τροπο της γέννησης των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα αυτά. Ακόμα και μια ενηχείρηση όταν γίνεται και αφαιρείται ένα όργανο, υπάρχει στον άνθρωπο μια αναπηρία. Ακόμα και στα δόντια, που λέει λόγος, που είναι πολλά τα δόντια και μπορεί να μασίσει κανεί με τα λιγότερα δόντια, και με δέκα δόντια μπορεί να μασίσει ο άνθρωπο και να φάει το φαΐ του, εντούτοι αισθάνεται μια αναπηρία στην αφαίρεση οργάνων από το σώμα, όπως είναι οι νεφροί, όπως είναι κάποιες αρτηρίες ή κάποιες φλέβες, δημιουργείται μια ανομαλία στη ροή της υγείας του ανθρώπου. Το ίδιο και στα ψυχικά φαινόμενα δημιουργούνται ανομαλίες από καταστάσεις οι οποίες είναι κάπως επιπόλαιες ιατρικά και δημιουργούνται προβλήματα τους ανθρώπους, δίχως να υπάρχει αιτία και λόγος. Είναι πολύ λεπτό πράγμα ο άνθρωπος που δεν το γνωρίζουμε αυτό και στην ψυχή και στο σώμα ο άνθρωπος είναι λεπτεπίλεπτος. Εμείς βλέπουμε παραδείγματος χάρη τα εξωτερικά σημάδια. Έχετε δει το αυτή πόσο λεπτό είναι στην ακοή του. Όσο εύκολα μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε ένα αυτή, αν δεν το προσέξουμε με εκείνε τι μπατονέτε που βάζουμε μέσα, τρυπάμε τα τύμπανά μα. Και μετά δημιουργούνται βαρικοίε και φλεγμονέ. Μόνο με εκείνο το, το, μπαμπακάκι που βάζουμε μέσα. Αν δεν ξέρουμε να το βάλουμε καλά και το πιέσουμε. Στον αυχένα, πολλοί έχουν αυχενικό. Γιατί οι μισοί από αυτού κάνουν ασκήσει στον αυχένα που δεν πρέπει να τι κάνουν. Κάνουν έτσι το σαγόνι και χτυπάνε το σαγόνι από εδώ. Τραυματίζουν πίσω τα νεύρα του αφιένα, τα οποία είναι δύσκολο μετά να επανέλθουν. Οι κινήσει των αφιένα πρέπει να γίνονται μαλακά. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Δεν, είναι, δεν φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο. Απλώ θα σα πω πόσο λεπτεπίλεπτο είναι ο οργανισμό. Αν ξέρατε το μάτι ότι στηρίζεται στον αμφιβληστρό. Η γητώνα, αυτό δηλαδή που τον επενδύει από τη μέσα μεριά, πόσο λεπτός είναι αυτός ο γειτώνας, είναι χιλιοστά των χιλιοστών λεπτός. Μια πετσούλα τόσο λεπτή που δεν μπορεί να την κατασκευάσει ο άνθρωπος και αν την κατασκευάσει δεν θα μπορεί να την εφαρμόσει. Γι' αυτό και παίρνουμε από άλλον άνθρωπο αν θα γίνει μεταμόσχευση. Τέτοια παραδείγματα Υπάρχουν χιλιάδε πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Χιλιάδε πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Βέβαια η χειρουργική έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Ανοίγει το θώρακα, ανοίγει το κεφάλι. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν αφήνει πίσω τις κάποιε αναπηρίες. Μικρές ή μεγάλες. Γι' αυτό να προσέχουμε. Ακόμα και στι αξιονικέ, ε, Κάνε μια αξιονική, λέει ο άλλο, γιατί να δω ότι έχω πονοκέφαλο. Και μερικοί γιατροί υποχωρούν. Για ένα πονοκέφαλο, σου κάνω αξιονική, άνθρωπε μου. Είσαι με τα καλά σου. Η αξιονική γίνεται για κάτι πολύ σοβαρό. Ο άλλο λέει: Θέλω να δω τι έχουμε στον εγκεφαλό μου. Ε, κατά, κατά, τα φαινόμενα δεν θα έχει και τίποτα. Αφού λε: Θέλω να δω τι γίνεται μέσα στον εγκεφαλό μου, το λέει αυτό ένα σόφρον άνθρωπο. Και αν μπορούσε κάποιο με μια φωτογράφηση απλή να δει τον κοινό εγκέφαλό του, θα ήταν εύκολο. Αν τον βάλει κάτω από ακτίνε, οι οποίε βλέπει ότι ο γιατρό μόλι πατάει τον κουμπί φεύγει, γιατί η ακτινοβολία είναι μεγάλη, γιατί να παίρνει ακτινοβολία ένα παιδί ιδίω που κάνουν αξιονικέ σε παιδιά και μαγνητικέ. Οι μαγνητικέ δηλαδή δεν έχουν ακτινοβολία. Ποιο σα το είπε αυτό που διασπήρε ότι δεν έχουν οι μαγνητικέ ακτινοβολία. Γιατί τα λένε αυτά τα ψέματα. Όταν βλέπει τον γιατρό και πάει και κρύβεται, πάει να πει ότι υπάρχει ακτινοβολία, υπάρχει κίνδυνο. πλευρό που κάνει είναι τη μαγνητική παραδείγματο χάρη. Να μην κάνουμε εξετάσει έτσι για το Θεαθήνε για να δούμε εμεί. Δεν θα πούμε εμεί στον γιατρό, κάνε μου μια ακτινογραφία ή κάνε μου ένα αυτό. Ο γιατρό θα τα πει αυτά. Και αν υπάρχει σοβαρό λόγο. Εδώ τώρα πώ επεμβαίνουμε στον άνθρωπο ψυχολογικά με τέτοιο τρόπο. Είναι σαν να μπαίνει ένα σταύρο μέσα σε γυαλοπολίδα. Θα τα κάνει όλα λίμπα. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση αυτών. Ας προσέξουμε πάρα πολύ, δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω, αλλά σας πω να μην παρασυρώμεθα από τη μόδα και από την πολυπλοκότητα της μόδας. Η πολυπλοκότητα φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Προχτές διαβάσαμε ότι ένα παιδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο πάτησε ένα κουμπί και κλείσαν οι ασφάλειες του, ώστε η μάνα του δεν μπορούσε να ανοίξει από έξω το αυτοκίνητο. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Αυτό που τα κατασκεύασε δεν ήξερε ότι μπορεί να γίνει αυτό με ένα παιδάκι. Και ήρθε η αστυνομία και έσπασε τον μπαμπρίζα από πίσω και έβγαλε το παιδάκι. Το οποίο αν έμενε άλλη μια ώρα θα πέθαινε. Γιατί ξέρετε με τον ήλιο το αυτοκίνητο αν ήταν κλειστό ανεβάζει θερμοκρασίε φοβερέ. Πάει 60, 70, 80 βαθμού. Πώ να ζήσει ένα παιδί. Και πόσο να ζήσει. Δίχω αέρα εκεί μέσα. Έχουν χάσει πολλά παιδιά άνθρωποι που ξεχάσαν τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν είναι δυνατόν να ξεχάσει το παιδί σου μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτά λοιπόν είναι απερίσκεπτα πράγματα και αφορούν τη ζωή ανθρώπων άλλων αυτά τα απερίσκεπτα πράγματα και παίρνουμε κρίμα τα παίρνουμε κρίμα στο λαιμό μας παίρνουμε ανθρώπους Παίρνουμε στο λαιμό μας ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπινες υποστάσεις, ανθρώπους που έχουν γεννηθεί με την προοπτική να γίνουν κατά θεί θεοί μέσω της ενέργειας του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος να γίνουμε θεοί. Και τους χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν να είναι ρομπότ, σαν να είναι μηχανήματα. Διαμαρτύρομαι εντόνως στο ότι μπορούμε εμείς να επεμβαίνουμε έτσι στη ζωή των μικρών παιδιών και να ψηφίζουμε τέτοια νομοσχέδια. Να αποσυρθούν πάρα αυτά, αυτά του είδου τα νομοσχέδια και να μπούμε στις κανονικές φυσιολογικές νόρμες, αυτές που ξέρουμε πατροπαράδοτα. Για σκεφτείτε τον Κολοκοτρώνη, που τον έχω εγώ έτσι σαν και ήρωα, αλλά και χριστιανό, σωστό. Θα δεχόταν ποτέ ο Κολοκοτρώνης να του πούνε για το παιδί το ότι είναι τρίτο και τέταρτο φίλο, Και να κλείσουμε αυτό. Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια μικρή μειονότητα ανθρώπων ομοφύλων. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα να σώσουν την ψυχή τους όπως και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπος. Αλλά στο Άγιον Όρος το χειρίζονται ως εξής το θέμα. Τους λένε οι γεροντάδες, παιδί μου θα σε δεχτούμε. Ξέρουμε και μας είπες ότι είσαι ομοφυλόφιλος ή οτιδήποτε. Αλλά, αν έχεις σκοπό να κάτσεις εδώ για να σώσει την ψυχή σου, θα προσέξεις τα, τα μάτια σου 400, όχι 4 όπως θα έχουν οι άλλοι, εσύ θα τα έχεις 400. Και αν πρόκειται να σκανδελίσεις έναν άνθρωπο, ένα μοναχό, να ξέρεις ότι πάρα αυτά αμέσως θα φύγεις. Δεν θα σε κρατήσουμε τη στιγμή που κάνεις κάτι κακό σε έναν άλλο άνθρωπο. Θα προσέξει λοιπόν να θες να σώσει την ψυχή σου και θα σε υπόλογο απέναντί μα για οτιδήποτε κάνει. Οποιαδήποτε ενέργειά σου θα κλείνεται. Σε δεχόμαστε. Και θέλουμε να μείνει κι εσύ εδώ να γίνει αδερφός μα. Και είσαι αδερφό μα. Οποιοδήποτε άνθρωπο είναι αδερφό μα. Οτιδήποτε και να έχει. Οποιασδήποτε φιλή και οποιοδήποτε. Εντάξει. Στα μοναστήρια λέγονται εν αδερφή. Εν Χριστό αδερφή, γιατί είναι μέσα στι μονέ, μέσα στα μοναστήρια. Αλλά είναι αδερφή και αυτών που είναι απ' έξω τα μοναστήρια. Δεν κάνουν διάκριση οι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Αν θε να κάνει κάτι τέτοιο που φαντάζεσαι, δεν πρέπει να το κάνει εδώ. Πήγαινε έξω στον κόσμο που τα αποδέχεται. Εδώ τα, τα μοναστήρια δεν αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα, αν γίνει. Γι' αυτό παίρνουμε ειλικρινά ότι είσαι μετανιωμένος για αυτό που κάνει και ότι δεν θα επαναλάβει αυτό το πράγμα το οποίο εμεί θεωρούμε αμαρτία, γιατί έτσι το θεωρεί. Και ο Θεός το θεωρεί έτσι. Τα σώδομα και τα γόμερα καήκαν επειδή είχαν γίνει οι άνθρωποι, λέει, σάρκε. Δεν του νοιάζει τίποτα άλλο παρά η σάρκα του. Το φα, ο ύπνο και αυτέ οι ανομαλίε που λέμε τώρα. Να μην βαφτίζουμε τι ανομαλίε normal καταστάσει. Είναι μεγάλο ξεπεσμό αυτό. Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάρφι σκάρφι. Όχι σκάφι, σκάρφι. Είναι εκείνα τα σίκα που δεν τρώγονται. Τα άγουρα. Οι αρχαίοι Έλληνε τα έλεγαν σκάρφι, σκάρτα. Τα σίκα τα καλά να τα λέμε καλά και τα άρρωστα σίκα να τα λέμε σκάρφι. Δεν εννοώ για ανθρώπου τώρα. Εννοώ για την αλήθεια πώ πρέπει να λέγονται τα πράγματα. Δεν υπάρχουν άχρηστοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε χρήσιμοι. Και κανένα μπορεί να κρίνει αν ο άλλο είναι σκάρτο και να τον απορρίψει από κάτι. Ποιο είσαι εσύ που θα απορρίψει. Μου λέγει ένα γέροντα ότι εμεί κάνουμε του φτωχού ανθρώπου. Δεν κάνουν τον εαυτό του αυτή φτωχή. Οι πλούσιοι κάνουν του φτωχού φτωχού. Γιατί παίρνοντα τη μερίδα του λέγοντο δεν έχουν αυτή κάτι άλλο. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Ότι δεν έχει γεννηθεί κανένα δούλο όπως λέγανε στην αρχαιότητα, γεννιέται δούλος, δεν υπάρχει αυτό. Εμείς κάνουμε τους ανθρώπους δούλους, τους υποτάσσουμε, τους βάζουμε εμείς να δουλεύουν για μας και μετά τους βρίσκουμε κιόλα από πάνω ότι είναι αχρηστοί και ότι είναι αγράμματοι και ότι είναι αμόρφωτοι και ότι είναι άσχημοι. Εμείς τα κάνουμε αυτά. Εμείς δημιουργούμε τις ε, κοινωνικές ανομαλίες οι περισσότεροι. Και αντί να φροντίζουμε τους ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία, και καλά κάνει το κράτος που υπάρχει μια ευαισθησία στους ανθρώπους που δεν μπορούν μόνοι τους να συγχειριστούν και να προοδεύσουν όπως οι άλλοι άνθρωποι και τους έχουμε σε περίθαλψη και όλα αυτά τα πράγματα, πολύ καλά. Ο Μέγας Βασίλειος έκανε την πρώτη κοινωνία περίθαλψος, έτσι. Δεν υπήρχε μέχρι τότε το νοσοκομείο, να ξέρετε. Υπήρχαν ιδιωτικοί γιατροί που τους πλήρωνε και πληρώνε μόνο εκείνοι που είχαν λεφτά. Εκείνοι που δεν είχαν λεφτά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν έναν γιατρό στην αρχαιότητα και να γίνουν καλά. Καλώ έγινε το σύστημα να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και να μην πληρώνουμε πολλά λεφτά ή να μπορούμε να έχουμε εναλλακτική λύση για να, να, να γιατρευόμαστε. Πολύ καλά. Αλλά δεν συμφωνούμε με κάποιε άλλε κατευθύνσει των κυβερνώντων και του ευχηθούμε σαν μεγαλύτεροι και σαν εμπειρότεροι στο τέλο τη ζωή μα που είμαστε να προσέξουν πάρα πολύ γιατί αυτά γυρίζουν μπούμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στην άλλη σοκομπή, άλλη μας εκπομπή, αν έχουμε περισσότερα στοιχεία θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό να το πιάσει κανείς, μπορεί να γίνουν χιλιάδες παραξηγήσεις, αλλά εμείς είπαμε τα λίγα και καλά. Αν έχουμε περισσότερα στοιχεία και περισσότερα πράγματα να πούμε σε μια άλλη εκπομπή, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή να τα πούμε. Χαίρετε εν κυρίω, πάντα η χαρά να σας συνοδεύει και η αλήθεια του Χριστού. Γεια σας.